Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τηλεθεατές στο Hellenic TV και λάτρεις της μεγάλης ελληνικής οθόνης, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή, η ταινία της εβδομάδας με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Αγαπημένες στιγμές, πρόσωπα αλλά και ερμηνείες του ελληνικού φιλμ ζωντανεύουν για μία ακόμη Τετάρτη και σας χαρίζουν πλημμύρα συναισθημάτων κάθε ένα από τα βράδια της εβδομάδας. Φυσικά εδώ, μέσα από το Hellenic TV. Οι ταινίες της εβδομάδας ανοίγουν την αυλαία την 5η 23 Μαΐου. Ο Λευτάς αποτελεί την πρώτη και θα προβληθεί 25 λεπτά πριν τις 10 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Πολύβιος Βασιλιάδης, σκηνοθεσία Νίκος Τσιφόρος. Κωμωδία του 1958 με τους Βασίλη Αυλονίτη, Σμαρούλα Γιούλη, Θανάση Τζενεράλη. Ο Θεοδόσης και ο Νάσος έχουν μια τέντα θαυμάτων στο Λούνα Πάρκ. Ο Νάσος είναι ερωτευμένος με την Μέρη, την αδελφή του Μίχου, παιδικού φίλου του Θεοδόση και ταυτόχρονα θανάσιμο ανταγωνιστή τους. Όταν κληρονομήσουν μια τεράστια περιουσία, θα αρχίσουν τη μεγάλη ζωή, όπως θα δείτε άλλωστε και στο παρακάτω στιγμιότυπο. Τι είναι ρε! Διαδήλωση έχεις! Σιγά μωρα αδερφέ μου, από το πολύ κόσμο που θα τον πάρει το τσατήρι, θα στο κρεμίσουνε. Δεν μου λέτε ρε ορεξάτος, ήρθες πρωί-πρωί. Όχι, αλλά από την πολλή δουλειά μπορεί να υδρώσεις, να πάρεις κανένα πλευρίδι και να σε χάσω. Δεν κάνει, ξεκουράσου και λιγάκι και άμα δεις δίβραγκο, βάλ' το στη γυάλα με το σπίρτο να μη σου χαλάσει. Γιατί εύκολα άλλο δεν ξαναβλέπεις. Τι λες τώρα, τους κάνια με το μικρόφωνο στην κεφάλα να κάνει πάνω να τα ακούσουμε στο μεγάφωνο σαν κανόνι. Δεν κάνει τι. Να σου βράσω το θείο, εμένα δηλαδή, και τον άλλο των αδερφών που είναι στην Αφρική. Γιατί? Για του γράφω δύο χρόνια. Ρε Σιβαγγέλη, στείλε με ένα βόα. Για τους βοές στην Αφρική τους έχουνε όπως έχουν μισά σαλιγκάρια. Που όταν βρέχει τους μαζώνουν με τα πανέδια. Να μου στείλει, να κονομήσω, να του στήσω 10 ακούνιες απέναντι αυτόματες. Και άμα κονομήσει δίφραγκο αυτός, εμένα να με βράσεις. Με αναγκάζει δηλαδή. Δεν βαριέσαι. Ο θείος ο Βαγγέλης δεν στέλνει ούτε γράμμα. Ωραία αδερφό, να σου πετύχει. Περάστε, περάστε κύριοι, περάστε. Πάμε. Μη σώσετε. Αυτοί καλοπερνάνε εκεί κάτω και δεν ξέρουν ότι εγώ με 10 κούνιες θα έλυνα το πρόβλημα. Μάλιστα. Περάστε, περάστε. Τι να περάσουν να δούνε. Τι να περάσουν, το βρέφο μου το έχω κάνει με στόκο. Περάστε κύριοι, περάστε. Ας είναι ρενάσο. Ο βόας είναι ζωντανό πράγμα. Κουνιέται. Αμάν, είπα κουνιέται και θυμήθηκα τις κούνιες. Πιά στο μικρόφωνο. Στο τσαντήριον αυτό αισθήθη για πρώτη φορά το τρομερό τρονθέαμα. Ο Περμόλιον με ένα δίφραγκο θα σας αφήσει τις τρομερότερες εντυπώσεις, κυρίες και κύριοι. Το βρέφος της Χιροσίμα και το Κίτος. Το μελόδραμα του 1971, Αδέλφια μου αλήτες πουλιά, αποτελεί τη δεύτερη και θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε στις 11 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο Ηλίας Λιμπερόπουλος, σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος. Πρωταγωνιστούν Τόλης Βοσκόπουλος, Τόνια Καζιάνη, Δώρα Σιτζάνη. Σε έναν καταβλισμό τσιγκάνων επικρατεί πένθος για το χαμό του αρχηγού της φυλής του Ζήγκο. Στη συνέχεια γιορτάζουν την ανάδειξη του νέου αρχηγού, ο οποίος σύμφωνα με τα έθιμά τους δεν είναι άλλος από τον Βαντάρ, γιο του Εκλιπόντος. Ένας άλλος όμως τσιγκάνος, ο Καρατζάης, θέλει και αυτός να γίνει αρχηγός. Μια τυχαία συνάντηση του Βαντάρ με την όμορφη τσιγκάνα Μάιρα πυροδοτεί την απαρχή ενός φλογερού έρωτα. Τη Μάιρα όμως θέλει και ο Καρατζάης, ο οποίος την διεκδικεί με πάθος και σύμφωνα με τον άγραφο νόμο της φυλής τους πρέπει να γίνει γυναίκα του, μιας και ο πατέρας της του την είχε τάξει. Η συνέχεια επί της οθόνης. Ζήγωσε γέ μου. Κάτσε. Γυναίκα, κρασί και για το γιο μας. Βαντάρ γέ μου. Ήρθε η ώρα μου να φύγω. Ο θάνατος μου έστειλε την παραγγελιά του. Μα η φιλή μας θα μείνει, Βαντάρ, γιατί η φιλή μας είναι αιώνια, πέρα από το θάνατο, σαν τα ποτάμια. Είμαστε τα παιδιά του ήλιου και όσο θα ζει ο πατέρας μας, θα ζει και η φιλή μας και θα περπατάει. Ναι, γιέ μου, θα περπατάμε στους αιώνες. Περπατάω, Βαντάρ, σημαίνει είμαι ελεύθερος. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι. Λεύθεροι να χαιρόμαστε το φως, τον αέρα, το φεγγάρι. Λεύθεροι να υποφέρουμε την πείνα, τη δίψα, τη βροχή και το χιόνι. Λεύτεροι να υποφέρουμε,
Λεύτεροι να τραγουδάμε. Προχωράμε στις ταινίες της Παρασκευής 24 Μαΐου. «Ξύπνα Βασίλη» βροντοφωνάζει η πρώτη στις 8.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Γιάννης Σταλιανίδης. Κομμωδία του 1969 με πολιτικές αποχρώσεις με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Αλέκο Αλεξανδράκη, Έλενα Ναθαναήλ. Ο Βασίλης είναι δεξιόφρονας και είναι αφοσιωμένος υπάλληλος του εκδοτικού οίκου της κυρίας Φαρλάκου. Ο συνάδελφός του Μάνος Αποστόλου είναι αριστερών πεπιθήσεων και δεν αντέχει το κλίμα της επιχείρησης, ιδιαίτερα τον προοδευτικό ποιητή Τιμολέοντα Φανφάρα. Ο Μάνος φεύγει από την επιχείρηση ενώ ο Βασίλης αρκείται στο μικρό μισθό του και αγοράζει μανιωδώς λαχεία, ελπίζοντας ότι κάποτε θα αλλάξει η τύχη του. Εσείς τι λέτε, θα αλλάξει άραγε? Ω, καλημέρα, αγαπητέ Βασιλάκη. Τι κάνετε? Μόλις σας πήρα τηλέφωνο. Ποιος? Ένας θαυμαστής σας. Ω, βαρέθηκε τους θαυμαστές μας. Η κυρία Φαρλάκου. Δεν ήρθε ακόμη. Ένα καφεδάκι, σας παραγγείλω. Δεν ισχύει, έχω παραγγείλει ήδη. Τι είναι, λοιπόν, πώς θα πάμε? Θρίαμβος, θρίαμβος. Οι καταιγίδες σας χάλασαν κόσμο. Πάταγο, ε. Πάταγο, τι λέτε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Ούτε θα μα γίνει ένα τέτοιο θρίαμβο. Μόνο ένας ποιητής Τιμολέων Φανφάρας μπορούσε να σημειώσει. Μόνο ο Τιμολέων Φανφάρας μας. Οι καταιγίδες σας είναι το βιβλίο του αιώνα. Και θα μείνει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διάβασες τα ποίηματά μου, ε. Διάβασα, τα έφαγα, τα ρούφηξα, τα έμαθα απ' έξω. Ποιο απ' όλα σου άρεσε? Ποιο μου άρεσε, ποιο να μου προταρέσει, κύριε Φανφάρα? Οι Λέλαπες, οι Οστρογόρθοι, δαιμόνοι λυσασμένοι, τι αριστούργοι. Καλημέρα, Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Σου αρέσαν τα κουκιά? Τι λέτε, κύριε Φανφάρα, τα έχετε μαγειρέψει με έναν, τα έχετε συνθέσει με έναν. Είναι ένα σαρκαστικό ποίημα, αλήθεια. Έχω πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ σάτυρα όταν θέλω. Μήπως έχετε υπόψη σας ένα ποίημα? Το κόκκινο τυρί. Αλίμονο. Άμα δεν ξέρω το κόκκινο τυρί, τι ξέρω τι πείσεις. Αλίμονο, το ξέρετε. Πώς είναι? Πώς είναι? Να το θυμηθώ μια στιγμή, να το σκεφτώ. Ναι, ναι. Ελάτε. Ελάτε. Δεν μου ξέρω στο μυαλό. Πέστε μου λίγο την αρχή. Κόκκινο τυρί μας δώσαν το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Κόκκινο τυρί. Το κοιτάμε, το συζητάμε. Αλλά τέτοιο. Δεν μασάμε. Χρώμα ωραίο, ευωδία. Και από μέσα. Αηδία. Έξοχα. Έξοχα. Καταλαβαίνετε το νόημα αυτού του ποίηματος. Ήμουν τώρα. Πώς είναι δυνατόν να το καταλαβαίνω. Όλη η σάτυρα για την κομμουνιστική ιδεολογία εκεί μέσα. Βέβαια, ξέρετε το τυρί είναι. Θαυμάσια, θαυμάσια. Είναι πάρα πολύ ευτυχής που μπορείτε και ευαθύνετε στο νόημα της ποιησής μου. Πάντα εμβαθύνομαι. Άκουσε, φίλε Βασιλάκη. Σε τιμώ με τη φιλία μου διότι την αξίζεις. Όχι μόνο αγαπητή είσαι ένας καλός φίλος και ένας θαυμαστής της ποιησής μου, αλλά και ένας ακρεφνής ιδεολόγος. Γι' αυτό θα σου κάνω ένα δώρο. Με εμένα τι δώρο θα μου κάνετε, κύριε Φανφάρα? Τα κοράκια. Ποιο πράγμα? Τα κοράκια. Έχετε κοράκια? Όχι, είναι ένα ποίημα που έγραψα τα μεσάνυχτα. Είσαι ο πρώτος που θα τα ακούσεις. Ο πρώτος είμαι. Ναι. Τι τιμή για μένα. Μα τι τυχαία. Τι ώρα μου πάνε και τα μάτια. Το δράμα μιας αμαρτωλής φτάνει στην οθόνη του Hellenic TV 10 μόλις λεπτά πριν τις 10 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Μαρία Λεκατσά, σκηνοθεσία Δημήτρης Αθανασιάδης. Δραματική ταινία που μας μεταφέρει πίσω στο 1961 με τους Ελένη Χατζιαργύρη, Γιώργο Καμπανέλη, Έφη Οικονόμου. Ένας αγνοούμενος αξιωματικός επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια για να βρει την αραβωνιαστικιά του παντρεμένη με κάποιον άλλον. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την ταινία που θα μας συγκινήσει σε βάθος. Τι κάνεις εδώ? Τίποτα. Εδώ θα κοιμηθείς. Τι να κάνω? Γιατί δεν πας σε ένα ξενοδοχείο? Έφαγα, ξέρετε, και τώρα φοβάμαι να πάω στο ξενοδοχείο. Μήπως δεν μου φτάσουν τα λεφτά και... Και τι άλλο? Τους ανθρώπους. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ξενυχτήσεις εδώ. Έλα, θα σε πάω σε εκείνο το ξενοδοχείο απέναντι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα είναι καλύτερα από το παγκάκι. Έλα, σήκω. Δεν μ' αρέσει και πολύ εδώ μέσα. Να κλειδώσει την πόρτα σου. Ευχαριστώ για όλα. Εγώ φεύγω τώρα. Θα ξανάρθω αύριο να μιλήσουμε. Να δούμε τι μπορώ να κάνω για σένα. Το μόνο που θα ήθελα είναι μια δουλειά. Μια δουλειά οποιαδήποτε. Θα δούμε. Και μην ανησυχείς. Έτσι. Κοιμήσου τώρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και μην ξεχάσεις να κλειδώσει την πόρτα σου. Η
Πεινασμένος και Τζέντλεμαν μας συστήνεται η κωμωδία του 1989, 1/4 μετά τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Λαζαρίδης. Πρωταγωνιστούν Σωτήρης Μουστάκας, Μέρη Φαρμάκη και Περικλής Ματσούκας. Ένας τίμιος και ευσυνείδητος άνεργος που ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά, πέφτει θύμα απατεώνα που τον ξεγελά, λέγοντάς του ότι του βρήκε δουλειά και τρώγοντάς του ακόμα και τα τελευταία του λεφτά. Απελπισμένος και πεινασμένος βρίσκει δουλειά σε ένα γραφείο κομπάρσων. Ας πάρουμε μια μικρή ιδέα από το πώς θα τα πάει άραγε εκεί ο πρωταγωνιστής μας. Άσε κατάλαβα. Ακούμπα επάνω μου. Πώς να ακουμπήσω, για. Εγώ θα σε βολέψω. Ρε Ασημάκη, να έχεις καλά γεράματα έτσι και με βολέψεις, θα σου ανάψω μια λαμπάδα ίσα με το λευκό πύργο. Πού θα με βολέψεις, για. Στα λεωφορεία. Ναι, εκεί θα σε βάλω. Στα υπεραστικά λεωφορεία. Σαλονίκης Καβάλας. Στα λεωφορεία. Εις πράκτορα δεν έχω δίπλωμα. Όχι μωρέ. Μυστικό ελεγκτή. Μυστικό τι μυστικό. Κοίτα να δεις. Η διοίκηση έχει πληροφορίες ότι γίνονται λαθρέα δρομολόγια. Τι λαθρέα. Ότι παίρνουν τα λεωφορεία. Οι οδηγοί και οι εισπράκτορες κόβουνε μουσαντέι εισιτήρια, ματσώνουνε το χρήμα και δεν λένε τίποτα στη διεύθυνση. Και ύστερα σου λένε προβληματικές και προβληματικές. Διότι άμα έχεις να κάνεις με τέτοιους τσογλανόσπορους, πώς θα πάει μπροστά ο τόπος. Διότι όλοι θέλουνε να φάνε. Κάτσε ρε κύριε, πώς πας να φας, από πού θα φας, από τον ιδρώτα του Κοσμάκη. Έσχομαι, ρε, χρειάζεται κάθαρση. Αυτό λέμε κι εμείς. Εγώ τι θα κάνω, ρε Ασημάκη. Η διοίκηση λοιπόν ζητάει μερικά τσακάλια για να τα διορίσει μυστικούς ελεγκτές. Θα στέκονται λοιπόν σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού και θα μετράνε πόσα λεωφορεία περνάνε. Καταπληκτικό, ποιος το σκέφτηκε? Απόφαση συλλογική. Μαζευόμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, λέμε τις απόψεις μας, κάνουμε προτάσεις και τελικά αποφασίζουμε ό,τι πει ο πρόεδρος. Κατάλαβα, αυτό που λέμε ο λαός στην εξουσία. Θες να μιλήσω του Προέδρου να σε πάρει? Διότι εγώ ξέρω τι τσακάλι είσαι. Και καταλαβαίνεις, θα εγγυηθώ για σένα. Μα είναι να ρωτάς, ρε Ασημάκη, αφού σου είπα, ό,τι δουλειά να είναι. Μπράβο, είσαι και ο πρώτος. Πού θα προσλάβετε? Όχι, ο πρώτος σε αντίληψη. Και τι έγινε? Περίμενε, θα φτάσουμε και εκεί. Πότε πιάνω δουλειά, ρε Ασημάκη, γιατί καίγομαι. Κοίταξε να δεις, πρώτα πρέπει να πετύχω τον Πρόεδρο στις καλές του για να του ρίξω και την πρόταση πακέτο. Κατάλαβες. Μήπως σου βρίσκονται εύκαιρα 7-8 χιλιαρικάκια για τα πρώτα έξοδα. Έξοδα, τι έξοδα. Ετήσεις, παράβολα, χαρτόσημα, φωτοτυπίες, καταλαβαίνεις. Να του πάρω και ένα κουτί σοκολατάκια, να τον γλυκάνω. Διότι ο πρόεδρος δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται. Πιστός υπηρέτης του δημοσίου συμφέροντος. Μικρή μεγάλη ενδράση έρχονται το Σάββατο 25 Μαΐου στις 10.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Γιώργος Λαζαρίδης, σκηνοθεσία Ορέστης Λάσκος. Μουσική κωμωδία που μας ταξιδεύει στο 1963 με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μέρη Αρώνη, Βασίλη Ευλονίτη. Ο Αντώνης και η Μαριάννα είναι ερωτευμένοι και παρόλο που δεν βρίσκονται στην πρώτη νεότητα, σκοπεύουν να παντρευτούν. Το μόνο πρόβλημα είναι πώς θα το πούν στα παιδιά τους, Ελίνα και Γιώργο, που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Μια μικρή απάντηση στο απόσπασμα που ακολουθεί. Έφυγε. Λες να μας είδε? Μα, δεν νομίζω. Πανάθεμα, τι να μας χάλασε τη βραδιά μας. Ήταν ανάγκη να αποβαληθεί αυτό το σαράβαλο στην Αργό. Έλατε. Είμαι να σκάσω, ξέρεις. Είπαμε κι εμείς να βγούμε ένα βράδυ σαν άνθρωποι να διασκεδάσουμε λιγάκι και. Μα δεν έπρεπε να φύγουμε. Τι λες, αστείευεσαι. Ξέρεις τη γλώσσα τσεκέρενας. Αύριο θα έβγαζε παράρτημα αυτή. Μα δεν μου λες, ως πότε θα κρατάμε τα προσχήματα? Λίγο ακόμα, αγάπη μου, λίγη υπομονή. Αυτό το λίγο είναι πολύ για μας, Μαριάννα. Δεν έχουν μπροστά μας περιθώρια. Άλλωστε δεν κάνουμε τίποτα παράνομο. Χείρος εγώ, χείρα εσύ, αγαπιόμαστε. Και τι άλλο ζητάμε παρά να επισημοποιήσουμε το δεσμό μας. Τι θες να κάνουμε? Να παντρευτούμε τώρα αμέσως? Να έρθει αύριο ο γιος μου από το Λονδίνο να του πω δείξε μου το πτυχίο σου, να σου δείξω τον μπαμπά σου. Στον αιώνα του ατόμου ζούμε, Μαριάννα, πάρ' το χαμπάρι. Και ο αιώνα του ατόμου, κολοκύθια. Το ρωμαϊκό είναι ρωμαϊκό. Δεν αλλάζει ποτέ το ρωμαϊκό. Δεν ζούμε στην Αμερική. Να λες το παιδί σου, άκουσε εδώ. Αυτή τη βδομάδα μπαμπάς είναι ο κύριος. Την άλλη βλέπουμε. Γι' αυτό σου λέω, πρόσεξε. Πρέπει με προσοχή να προχωρήσουμε. Θα τους κάνουμε εχθρούς μας, θα μας φέρουν εμπόδια. Εγώ είμαι έτοιμος για πραξικόπημα, δεν ξέρεις. Για πραξικόπημα. Τρελάθηκες, αγάπη μου. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να κάνεις υπομονή με το μαλακό. Ομαλές δημοκρατικές λύσεις. Μην ξεχνάς πόσες θυσίες έκανε ο καθένας μας για το παιδί του. Από θυσίες πια. Άλλο τίποτα έχω κάνει εγώ για αυτή τη μουσίτσα. Γι' αυτό σου λέω, αγάπη μου. Μην τα χαλάσουμε όλα τώρα που είμαστε στο τέλος. Αχ, Αντώνη. Έλα. Πάμε στα σπιτάκια μας τώρα. Στα σπιτάκια μας. Πότε θα πάμε και στο σπιτάκι μας? Θα πάμε και στο σπιτάκι μας. Έλα. Η Δεσποινής Διευθυντής θα είναι διαθέσιμη στους δέκτες σας την Κυριακή 26 Μαΐου, 10 λεπτά μετά τις 9 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Ασημάκης Γιάννα Αρμάς, Κώστας Πρετεντέρης, σκηνοθεσία Αντίνος Δημόπουλος.
Κωμωδία που κυκλοφόρησε το 1964 με τους Τζένι Καρέζη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Διονύση Παπαγιανόπουλο. Η αυστηρή και τυπική διευθύντρια Λίλα Βασιλείου έχει υπό τις διαταγές της όλο το προσωπικό του τεχνικού γραφείου, στο οποίο αναλαμβάνει τη διεύθυνση. Παράλληλα όμως ψάχνει να βρει τρόπους γοητείας για να κατακτήσει τον ζωηρούτσικο υπομηχανικό Αλέκο Σαμιωτάκη. Θα τα καταφέρει? Εσάς ποιες είναι οι προβλέψεις σας? Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά. Μια δεσποινής και ένας κύριος. Κύριος. Μάλιστα, μαζί ήρθαν. Να περάσω. Μάλιστα. Εσείς δεσποινής μου. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Εσείς κύριε Βασιλείου, ε? Λέγατε εγώ με ποιον κύριο ήρθε η κόρη σας? Είναι παλιά η οικογενειακή μας συνήθεια. Ο παπάς με συνοδεύει σε όλες μου τις πρώτες. Την πρώτη μέρα που πήγα στο δημοτικό. Τόσο ήταν. Με μια τσαντανά. Ήταν στο γυμνάσιο, στο πολυτεχνείο. Και τώρα στην πρώτη της εργασία μπορούσα να μην τη συνοδεύσω. Μα δεν είναι η πρώτη της εργασία, την είχα 2 χρόνια βοηθό. Ναι, αλλά εντωμεταξύ διακόψαμε. Πήγαμε στο Λονδίνο για νότερες σπουδές. Τον ακούτε πώς τα λέει, σαν να σπουδάσαμε μαζί. Και μήπως μαζί δεν σπουδάσαμε? Μόνο τα γράμματα έμαθες μόνη σου. Όλα τα άλλα, αγωνίες, ξενύχθηκε μαζί, δεν τα περάσαμε. Πέρασες κι εσύ κάτι μόνος σου? Τι? Τα έξοδα. Αυτά λογαριάζεις, χαλάζεις. Καλώς πατέρας ο κύριος Βασιλείου. Α, με συγχωρείτε που σας έφερα τόσο νωρίς, αλλά η ώρα της αναχωρήσεώς μου άλλαξε. Δεν πειράζει. Δεν μας πειράζει. Στο Λονδίνο συνήθισα να ξυπνάω πρωί. Από τα χαράματα ξυπνούσαμε. Ήσασταν κι εσείς στο Λονδίνο? Ε, όχι, εγώ ξυπνούσα εδώ. 6 ώρα ήμουνα στο πόδι και έλεγα τώρα ξυπνάει η Λίλα μου. Με συγχωρείς μπαμπά, αλλά σε έριχνα. Εγώ ξυπνούσα 2 ώρες αργότερα. Τι αργότερα? Στις 6 δημογράφη ξυπνούσες. Ναι, αλλά με το Λονδίνο έχουμε 2 ώρες διαφορά. Μπα. Εντάξει κυρία Μακράκη. Θα το πω στον κύριο Διευθυντή. Κύριε Διευθυντά, τηλεφώνησε ο κύριος Μακράκης ότι έρχεται αμέσως. Μήπως είναι ογκλό, δεν είναι ογκλό. Σας παρασάς. Και ο Ναύαρχος, ειδοποίησατε και τον Ναύαρχο να είναι εδώ στις 8. Θέλω να τους μιλήσω για την αντικατάστασή μου, σε μια ώρα φεύγω. Μάλιστα κύριε Διευθυντά. Ο κύριος Ναύαρχος τηλεφώνησε πριν από λίγο κι αυτός. Αυτή τη στιγμή μου είπε πίνει το γάλα του και έρχεται αμέσως. 20 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας, μη χάσετε την κοινωνική σάτυρα του 1979, Εξόριστο στην Κεντρική Λεωφόρο. Σενάριο Κώστας Φέρης, Νίκος Ζερβός, Ανδρέας Σιλιφώνης, σκηνοθεσία Νίκος Ζερβός. Μεγάλοι πρωταγωνιστές, Κώστας Φέρμης, Μαρίλιτσο Πανέλη, Χρήστος Αυλιανός. Ένας απογοητευμένος άντρας της γενιάς του 60 προσπαθεί να βρει κάποιο νόημα στη ζωή του. Η καθηλωτική συνέχεια επί της οθόνης. Το ξέρω ότι θα ερχόσουν. Μου το είπαν τα λουλούδια. Εσύ ζεις για τους άλλους, κινείσαι για τους άλλους, σκέφτεσαι για τους άλλους, κάνεις έρωτα για τους άλλους. Σου φέρα τόσα ραβάλα σου, δεν το χρειάζομαι άλλο. Το ξέρα ότι θα έρθεις. Ήξερα ακόμα και την ώρα. Μου το είπαν τα φυτά. Τα φυτά έχουν ζωή. Έχουν και αισθήσεις. Καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από μας. Τι κάνει, Άννα? Σου το έχω πει πως δεν έχω προσωπική ιστορία. Πάλι τα ίδια. Προσωπική ιστορία έχουν μόνον αυτοί που δίνουν αναφορά στους άλλους. Στη μάνα τους, στον πατέρα τους, στους δικούς τους, στη γυναίκα τους, στη φίλη τους. Εσύ όμως, αδερφέ μου, καταλαβαίνεις από αυτά. Εσύ ζεις μόνο για τους άλλους. Κινείσαι για τους άλλους. Εργάζεσαι για τους άλλους. Περπατάς, ντύνεσαι για τους άλλους. Ακόμα και έρωτα κάνεις για τους άλλους. Πού πας? Βιάζεσαι να γυρίσεις στους ανθρώπους σου και στη βρώμικη σου πόλη? Πάω να σκοτώσω κάποιον. Θα σε βοηθούσε αν δημιουργούσε σιγά σιγά μια καταχνιά γύρω σου. Αν έσβηνες κάθε τι που σε περιβάλλει, έως ότου τίποτα να μην μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ή πραγματικό. Είσαι υπερβολικά πραγματικός. Μην παίρνεις τα πράγματα τόσο σίγουρα. Πού πας? Πρέπει να αρχίσεις να σβήνεις τον εαυτό σου. Πρέπει να εγκαταλείψεις όλο τον κύκλο των γνωριμιών. Να μην έχεις άλλο γνωστούς τους οποίους θες δε θες δίνεις λογαριασμό. Ζεις και εσύ μέσα στα ψέματά σου. Εσύ ζεις τα ψέματα. Γιατί αναγκάζεσαι να δίνεις ψεύτικη εικόνα του εαυτού σου. Αυτή τη Δευτέρα, 27 Μαΐου και ώρα 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας, είστε όλοι καλεσμένοι στη θεατρική παράσταση του 1977, Βάρκα δίχως ψαρά. Σενάριο Ιουλία Ιατρίδη, σκηνοθεσία Γρηγόρης Μασαλάς. Θέατρο της Δευτέρας με τους Γιάννη Φόγλη, Αφροδίτη Τζοβάνι, Κώστα Μπακάλι.
Σε ένα από τα κορυφαία έργα θεατρικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, ο Αλεχάνδρο Κασόνα εξετάζει το ζήτημα της ηθικής της πρόθεσης. Ποια είναι τα βαθύτερα και σκοτεινότερα ένστικτα του ανθρώπου που τον οδηγούν στο έγκλημα και μάλιστα με τα ταπεινότερα των ελαττηρίων, δίχως ίχνος ηθικής αναστολής. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Εξακολουθούν τα δυσάρεστα νέα. Έτσι φαίνεται. Σοβαρή η κατάσταση. Έχω δει και χειρότερες, αλλά πάντα κατάφερα να ξεφεύγω. Όταν ξέρεις από πού σε χτυπούν, είναι εύκολο να ξεφύγεις. Αν περιοριζώσουν μόνο να το αποφύγεις. Ναι, σου και σε ξέρω. Δεν είσαι άνθρωπος να φυλαχτείς μόνο από το χτύπημα. Σίγουρα θα θελήσεις να το ανταποδώσεις. Έτσι έκανα πάντα. Δεν θα δηλιάσω τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι ζήτημα θάρρους. Εδώ πρόκειται για αριθμούς. Στα πόσα έφτασαν σήμερα οι μετοχές της Καναδικής? 14 μονάδες, όσο ακριβώς έπεσαν και οι δικές μας. Και σου πότε υπολογίζεις ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την πτώση τους? Δεν με ενδιαφέρει όσο θα φτάσει, αφού είναι μια πτώση που την προκαλέσαμε σκόπιμα. Το παιχνίδι είναι ολοφάνερο. Ή η Καναδική ή εγώ. Θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Εκείνοι έχουν την ευχέρεια να χάσουν όσο θέλουν, αν είναι αποφασισμένοι να σε καταστρέψουν. Εξάλλου δεν πρόκειται για επιχείρηση που απλώς υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, αλλά για τον άνθρωπο που σε μισεί, τον Χωσέ Μέντελ. Ο Μέντελ, ο μαθητής μου. Τις πρώτες βρώμικες δουλειές που έκανε στη ζωή του, από μένα τις έμαθε. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να μάθει να σέβεται τουλάχιστον το δάσκαλό του. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή διευθύνει τη βιομηχανία και τις τράπεζες. Ξέρει να χαμογελάει στα σαλόνια και οι γυναίκες τον θαυμάζουν. Όσο γι' αυτό, έννοια σου και το βλέπω. Να λείπουν οι ειρωνίες, Ριχάρδο. Είναι επικίνδυνο το παιχνίδι σου. Πολύ κόσμο θα παρασύρεις μαζί σου την καταστροφή. Δεν μπορώ να χάνω τον καιρό μου για να σκέφτομαι τους άλλους. Φοβάσαι? Για σένα. Α. Ναι. Είσαι αψίκορος. Είσαι ικανός να παίξεις τη ζωή σου σε ένα χαρτί. Σειρά έχουν οι ταινίες της 3ης 28 Μαΐου. Πατέρα κάτσε φρόνημα παροτρύνει η πρώτη στις 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο Λάκης Μιχαηλίδης, Γιώργος Κατσαμπής, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Κομμωδία που έκανε επιτυχία το 1967 με τους Λάμπρο Κονσαντάρα, Αλέκο Τζανετάκο, Μίρκα Καλατζοπούλου. Ο Αντώνης θυμώνει με το τελευταίο γράμμα του γιου του Θωμά που σπουδάζει στην Αθήνα και του ζητάει για πολλωστή φορά χρήματα για εξέταστρα. Αποφασίζει να αφήσει το Αίγιο και να πάει στην Αθήνα για να δει τι συμβαίνει. Οι φόβοι του θα βγουν αληθινοί, καθώς μαθαίνει ότι ο Θωμάς έχει ένα χρόνο να πατήσει στη σχολή και περνάει τον καιρό του σε γλέντια. Αμέσως τον στρώνει στο διάβασμα, αλλά ο Αντώνης δεν ξαναγυρίζει στο χωριό γιατί γνώρισε την Πέττη, τη φίλη του Θωμά. Και τότε έρχονται τα πάνω κάτω, όπως θα δείτε άλλωστε και στο απόσπασμα που ακολουθεί. Πατέρα, στείλε αμέσως 4.000. Χρειάζονται για εξέταστρα, Θωμάς. Καλά, προχθές σου στείλε, Λευτέ. Αντώνη μου, είμαι αδελφή σου και πρέπει να σου πω αυτό που σκέπτομαι. Λέγε, Λευτέ, τι θες να πεις? Να σηκωθείς να πας αμέσως στην Αθήνα. Ανησυχώ πολύ για το Θωμά. Εμένα με συμπαθέτε, πάω στο χωράφι. Άντε, γεια. Γεια σου, Τύρι, γεια σου. Για λέγε, Λευτέ, γιατί αρχίζω τώρα να ανησυχώ κι εγώ. Πολλά τα λεφτά, Αντώνη μου. Πολλά, Α, σπούδασα κι εγώ γιο στην Αθήνα και ξέρω. Πολύ φοβάμαι μήπως έχει μπλέξει με τίποτα κακές παρέες. Λες. Έχει γούστο. Να συμβαίνει τίποτα τέτοιο, θα τον κουβαλήσω εδώ πέρα να το δέσω στο μαγκανοπήγαδο που να πέσει κάτω ανέστητος. Ετοίμασέ μου τη βαλίτσα μου. Πότε θα φύγεις? Τώρα αμέσως. Εύχομαι να τα βρεις όπως τα θες. Αλλά κοίταξε με τυχόν και κολλήσεις κι εσύ στην Αθήνα. Εγώ να κολλήσω. Το λέει υπερδικούλας, αδερφούλη μου. Ρε, πηγαίνει ετοίμασέ μου τη βαλίτσα χλαμάρα τώρα. Ορίστε μας. Πηγαίνουμε εδώ πέρα. Να κολλήσω εγώ στην Αθήνα. Τη δεύτερη ταινία της βραδιάς, Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε στις 10:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Πάνος Κοντέλης, σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος. Αισθηματική ταινία που έκανε πρεμιέρα το 1971 με τους Στόλι Βοσκόπουλο, Ελένη Ερήμου, Λαβρέντη Διανέλο. Ο Στέφανος εργάζεται στο σπίτι του επιχειρηματία Κασπαρά. Η κόρη του Κασπαρά, Μαριάννα, δεν κρύβει τη συμπάθειά της για τον Στέφανο. Αντίθετα, ο γιος του Κώστας δεν θέλει με κανέναν τρόπο να προχωρήσει η σχέση τους, γιατί θέλει να παντρέψει την αδελφή του με το φίλο του Νίκο, στον οποίο χρωστάει πολλά χρήματα. Τελικά, ο έρωτας θα νικήσει στο τέλος. Μια μικρή απάντηση στο παρακάτω σημειότυπο. Ο
Ο υπογεγραμμένος Κώστας Καρφαράς. Οφείλω εις τον κύριο Αναστάσιον Σόρκαν δραχμάς 8.000, τας οποίας υποχρεούμε να καταβάλω μέχρι τις 9 πρωινής της αύριον, 15ης τρέχοντος μηνός. Αυτό ερχόμουν να σου εξηγήσω, πατέρα. Μου το εξήγησε ο Σόρκας. Έπαιξες πάλι χαρτιά. Έχασες 8.000. Υποσχέθηκες να τα πληρώσεις σήμερα το πρωί στις 9. Τώρα είναι 11. Οι φίλοι σου είναι πολύ ακριβείς στην ώρα τους. Πατέρα. Ξέρω. Θα μου πεις πως θα είναι η τελευταία φορά και θα μου ζητήσεις συγγνώμη. Τα άμαθα πια απ' έξω. Σου παρεχώρησα όλα τα μέσα για να γίνεις άνθρωπος. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Μπρος. Αυτό το άφησα στο θηωρείο για εσάς. Στέφανε. Χριστέ. Τι έκανε για σένα, παιδί μου, ο πατέρας σου? Τίποτα. Πέθανε όταν ήμουν 3 χρονών. Η μητέρα σου? Η μητέρα μου την έχασα όταν ήμουν 10. Ποιος σε φρόντιζε? Σχεδόν κανείς. Όταν μπορούσα να εργαστώ, ήρθα μόνος μου στην Αθήνα. Μα τα ξέρετε αυτά, κύριε. Έγινες κλέφτης εδώ στην Αθήνα? Αλήτης? Έγινες χαρτοπαίκτης? Όχι. Τις ελεύθερες ώρες πώς τις χρησιμοποιείς? Διαβάζω. Σπουδάζω μουσική, πηγαίνω στο 2. Σε εκτιμούν όσοι σε γνωρίζουν. Το ελπίζω. Και επειδή πρώτος εγώ σε εκτιμώ, σου παραχώρησα ένα δωμάτιο του σπιτιού μου για να μένεις. Ναι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας. Όχι, βέβαια. Μα γιατί μου τα ρωτάτε όλα αυτά? Τίποτα, παιδί μου. Πήγαινε τώρα. Τ' άκουσες, τα ξέρεις άλλωστε κι εσύ. Κι εγώ σου λέω ότι υποκρίνεται για να κάνει τη δουλειά του. Ξέρεις τι κρύβουν μέσα τους κάτι τέτοιο. Έπειτα γιατί είσαι τόσο βέβαιος γι' αυτόν? Δεν ξέρω. Είμαι όμως βέβαιος για κάτι άλλο. Ότι εσύ είσαι θρασής και αμετανόητος. Συνεχίζουμε με τις ταινίες της Τετάρτης 29 Μαΐου. Ένας αξιοπρεπής Καζανόβας θα μας κρατήσει συντροφιά στις 9:20 μετά μεσημβρίας. Κωμωδία που ξυπνάει το χιούμορ του 1988 με τους Νίκο Παπαναστασίου, Ισμήνη Καλέση, Νίκο Χίτα. Ο Κοσμάς, ένας καταπιεστικός σύζυγος που αποφεύγει την ερωτική επαφή και τη δημιουργία οικογένειας, εγκαταλείπεται από τη γυναίκα του. Όταν μένει αδέσμευτος, γνωρίζει άλλες γυναίκες, τις οποίες όμως βρίσκει στοιχεία που του θυμίζουν τη σύζυγό του. Αποφασίζει λοιπόν να τη φέρει πίσω και για να το καταφέρει αυτό, πρέπει να της υποσχεθεί ένα παιδί. Έτσι λοιπόν καταστρώνει ένα σχέδιο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτήν την άκρως ξεκαρδιστική κωμωδία. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κοσμά. Με ζήτησε κανείς? Όχι, κύριε Κοσμά. Ο κύριος Λάκης είναι κάτω. Μας. Πιο πολύ να γίνει προκλητικό. Να φαίνεται το στήθος, παιδί μου, έτσι. Όλο τα επίμαχα σημεία τροποποιείς, κύριε Λάκη μας, έτσι. Έλα, βρε, παιδί μου, σήμερα βρήκες να αργήσεις. Γιατί σε μπέρδεψε το ντεκολτέ? Τι έγινε? Έλαβα. Τηλεφώνησε ο Κοβέος. Ξαμολυθήκαν οι καμικάς της βιοτεχνίας. Τι, αυτοί με τις μηχανές? Όχι, βρε, Κοσμά, οι εφοριακοί κάνουν του αδιακρίτως, τα κατεβάζουν όλα κάτω και ψάχνουν φύλλο και φτερό, όλα. Ας τα κατεβάσουν. Το πολύ, να τους δώσουμε και ένα ξεσκονόπανο να μας ξεσκονίσουνε τα ράφια. Τι λες, μωρέ, τι γελάς, μωρέ. Τα βιβλία εκείνα τα πήρες χθες σπίτι σου? Δεν μου είπες ότι θα τα πάρεις εσύ στο σπίτι σου? Εγώ χθες πήγα κατευθείαν σε μια δουλειά. Α, πολύ μυστικοπαθείς, κύριε Λάκη μας. Και δεν μας λες και τίποτα. Πες μας, Λίζα, και... Ρε, Κοσμά, κοντολογείς τα βιβλία ένα ακόμα στο γραφείο σου? Ποια βιβλία, παιδί, τσεφορίας λες? Α, τα που είναι τα καλά από πάνω και αυτούς που τους κλέβουν από κάτω. Τι έγινε? Ρε, θα φύγε, πάρτα και φύγε γρήγορα. Έλα, θα μας κλέψουν. Όχι, πες μου τι να πάρω, τα πάνω ή τα κάτω? Καλά, δεν μας πιάσανε, κάτσε. Επί τη ευκαιρία να περάσουμε και από τον Χρήστο. Άλλος κλέφτης αυτός. Έληξε κι άλλο γραμμάτιο χωρίς να πληρώσει. Άμα πληρώσει, να με χέσει. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και στις 11 ακριβώς μετά μεσημβρίας υποδεχόμαστε την κωμωδία του 1970 «Ο Νάνος και οι 7 χιονάτες». Σενάριο Κώστας Πρετεντέρης, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Πρωταγωνιστούν Νίκος Ρίζος, Δέσποινα Σιλιανοπούλου, Βίκυ Βανιτά.
ο Θανάσης έρχεται στην Αθήνα και πιάνει δουλειά στο μαγαζί όπου εμφανίζεται το συγκρότημα «Οι 7 Χιονάτες», στο οποίο συμμετέχει και η κόρη ενός φίλου του. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση από την ταινία που θα μας διασκεδάσει λίγο πριν πούμε καληνύχτα. Βλέπω διασκεδάζει ο Θανάσης. Am I the teacher? Yes, you are. Are you the student? Yes, I am. Τι τραγούδι είναι αυτό? Am I English? Δεν είναι τραγούδι βρεζών, είναι για να μαθαίνεις εγγλέσικα. Και ποιος μαθαίνει εγγλέσικα εδώ μέσα? No, ο Θανάσης είναι πολύ προκομμένο παιδί. Αυτός αν είχε τα μέσα θα γινόταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Άρα βλέπεις έχασε και μάνα και πατέρα και τον πήρε ο μπάμπας του από μικρό κοντά του. Και ο Φουγκαράς τώρα κάνει ό,τι μπορεί για να μην πάει χαμένος ο καιρός του. Διαβάζει, παίζει κιθάρα. Και κάπου-κάπου ταιριάζει και κανένα τραγουδάκι. Ναι, είμαι ένας Μπετόβεν της υπαίθρου χώρας. Για γέλια είμαστε ή για κλάματα, κύριε Απόστολε? Γιατί για κλάματα, ρε Θανάση, εσύ είσαι προχωμένο παιδί. Ο μπάρμπας σου πώς είναι? Ανάσκελα. Δεν καλυτέρεψα την περασμένη εβδομάδα? Χειροτέρεψε. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Ευτυχώς που έχεις το κεφάλι του τη θιά μου. Αν και γιατρός είπε, όπου να είναι θα έχεις το κεφάλι του Κυπαρίσια. Θα φυτέψεις στο σπίτι Κυπαρίσια? Τον μπάρμπα μου θα φυτέψουμε. Άσε με, ρε Βασιλική μου, πολύ στενοχωρεμένος. Θανάση, παιδί μου, κοίταξε να του μιλήσεις πριν κλείσει τα μάτια του. Τι να του πω? Να σε εξασφαλίσει τη διαθήκη του. Πάψε τώρα, κύριε Απόστολε, που θα πω τέτοια πράγματα σε άρρωστο άνθρωπο. Να του τα πεις, ρε Θανάση, γιατί έτσι και κλείσει τα μάτια του θα μείνει στους πέντε δρόμους. Έλα τώρα που ήρθες από την Τρίπολη να μας κάνεις την καρδιά περιβόλη. Μια φορά εγώ σε προειδοποιώ. Τι θα πάθω δηλαδή? Εγώ δεν το κρατάω τόσα χρόνια το μαγαζί? Εγώ δεν την ξέρω τη δουλειά? Ποιος θα βρει καλύτερα από μένα η θιά? Μπορεί να μην είναι καλύτερος, αλλά θα είναι πιο δικός της. Τον ανεφιό της Θανάση, το γιο της αδερφής της. Εσύ δεν μου είπες γι' αυτό? Αυτός σπουδάζει στην Αθήνα. Να τώρα προ λίγο τον πήρα τηλέφωνο και του είπα να κατέβαινε τις μέρες γιατί τον θέλει η θιά κοντά της. Τα βλέπεις? Έλα μωρέ, όλο φαρμάκησε. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος η θιά. Μακάρι. Πάντως αν χρειαστείς τίποτα τη διεύθυνσή μου την ξέρεις. Έχεις και τρανζίστορ, ε? Για να μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο, Βασιλάκη. Και πού σε, κύριε Απόστολε, κάπου-κάπου ακούω και το συγκρότημα που είναι η κόρη σου. Τις 7 Χιονάτες. Καλά που μου το θύμισες. Πρέπει να βιαστούμε να πάμε στην Αθήνα να την πάρω από το μαγαζί μου, σχολάσει. Οι ταινίες της εβδομάδας ολοκληρώνονται την 5η 30 Μαΐου. 25 λεπτά πριν τις 10 μετά μεσημβρίας, μη χάσετε την ταινία του 1972. Τρέλα είναι, θα περάσει. Σενάριο Κώστας Παπαπέτρος, σκηνοθεσία Μάριος Ρετσίλας. Κομεντί με τους Γιώργο Καπί, Κατερίνα Γιουλάκη, Μπάμπη Ανθόπουλο. Μια οικογένεια εγκαινιάζει το νέο τους κατάστημα σούπερ μάρκετ. Η ιδιοκτήτρια πιστεύει ότι παράλληλα αλλάζει το κοινωνικό του στάτους και προσπαθεί να παντρέψει την κόρη της με έναν ευκατάστατο εργολάβο. Ο σύζυγος όμως θέλει τον λογιστή του για γαμπρό και έτσι συνεχώς δημιουργούνται φασαρίες στην οικογένεια. Ο γιος εμπνέεται από την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι και φτιάχνει στιχάκια. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα απογειώσει το κέφι. Τι έγινε, μωρέ? Πάλι ο Ζήλης, θα μας κάνεις? Γιατί τι έκανα δηλαδή? Εμείς θα φάμε χωριάτικη σαλάτα. Αλίμονο. Ποιος την παράγγειλε, παιδί μου? Εγώ την παράγγειλα. Να την πάρεις πίσω. Μια πιο αριστοκρατική. Τι λες, μωρέ, τώρα? Μάλιστα, μπαμπά, μια αριστοκρατική. Δεν υπάρχει τέτοια σαλάτα. Μα τέλος πάντων, παιδί μου, τι κόσμος έρχεται εδώ μέσα? Πάρα πολύ καλός κόσμος. Αποκλείεται. Ο κύριος Χατζιμπέκουλας. Αγαπητοί μου φίλοι, τι γίνεστε? Πώς από εδώ, κύριε Χατζιμπέκουλα? Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ έρχεται. Μα γι' αυτό ήρθαμε κι εμείς, επειδή έρχεται όλος ο καλός ο κόσμος. Καθίστε, παρακαλώ. Ξέρετε, με περιμένει η παρέα μου και... Δεν πειράζει, αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, πίνετε εδώ ένα ποτηράκι και πάτε μετά στην παρέα σας, έτσι? Αν είναι για ένα ποτηράκι. Καθίστε. Συγχωρείτε, στη σαλάτα τι να την κάνω? Θα τη φάω εγώ. Εσείς την τρώτε τη χωριάτικη σαλάτα, κύριε Χατζιπέκουλα? Μόνο χωριάτικη τρώω, καμιά άλλη. Όλοι μόνο, όλος ο καλός ο κόσμος, μόνο χωριάτικη σαλάτα τρώει, παιδί μου. Φέρε μας άλλη μια χωριάτικη σαλάτα. Ω, το μάτι μου. Έπαθες τίποτα, κύριε Σπύρο, σου πόνεσε η κοιλιά? Όχι, θα περάσει, θα περάσει. Να σας γνωρίσω την κορούλα μου. Τι κάνετε, κύριε Χατζιμπέκουλα? Καλά, ευχαριστώ. Μα γνωριστήκαμε στα εγγένεια του σούπερ μάρκετ, νομίζω. Και βέβαια την είδατε. Μα το θυμάμαι. Και από εδώ να σας στήσω το φίλο και λογιστή του μαγαζιού μας, Αντώνη Χατζηφώτη. Χαίρομαι πολύ. Πώς πάνε οι δουλειές στο σούπερ μάρκετ? Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, μην ανησυχείτε. Βλέπεις ότι ενδιαφέρεται για σένα. Να πιώσω την υγειά σας γιατί με περιμένει την παρέα μου. Την υγειά σας. Κυρίες μου, χάρηκα πολύ. Κύριοι, καλή σας νύχτα. Και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Και εμείς τα ελπίζουμε. Το μόνο της ζωής του ταξίδιων έρχεται από το 2002 να κλείσει τη βραδιά, αλλά και ολόκληρη την εβδομάδα μας, 10 λεπτά μετά τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Μαριάννα Κουτάλου, Λάκης Παπαστάθης, Έλενα Πέγκα, σκηνοθεσία Λάκης Παπαστάθης. Δραματική ταινία με τους Ηλία Λογοθέτη, Φραγκίσκη Μουστάκη, Ρούλα Πατεράκη.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο συγγραφέας Γεώργιος Βυζίνος κλείνεται στο δρομοκαίτιο ψυχιατρίο της Αθήνας. Λίγο νωρίτερα έχει ξεσπάσει το ερωτικό του πάθος για τη 12χρονη Μπετίνα. Ζώντας έγκλειστος, προσπαθεί να θυμηθεί την παιδική του ηλικία στην Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη. Ταυτοχρόνως, ξαναδιαβάζει και το λογοτεχνικό του έργο που στηρίζεται σε αυτές τις μνήμες. Κυρίαρχο πρόσωπο των αναμνήσεων είναι ο πολύ ηλικιωμένος παππούς του. Ο συγγραφέας θυμάται την παιδική του ηλικία που έζησε στην Κωνσταντινούπολη και τη συνδέει με την παιδική ηλικία του ήρωα του διηγήματος. Ας πάρουμε μια γεύση από την ταινία που θα σας καθυλώσει. Άιντε να ξημερώσει. Φέγγουν τις πω αμάν πανόρια μου. Φέγγουν τις πω τις πόλεις στα τζαμιά. Ακουσμένη της πόλης τα, της πόλης τα εργαστήρια. Κάπου εδώ, οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς αμέσως μετά ακολουθεί η κωμωδία του 1989, ο Χάχας. Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών, μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή, αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού. Ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!